ήταν στην έκθεση του βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πάρα πολλούς πρόοδους, ότι ο Αθηναίος διαβάζει και προπαντός ότι υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία. Τι διαβάζετε αυτή την περίοδο? Τι διαβάζω αυτή την περίοδο? Τι διαβάζω αυτή την περίοδο? Διαβάζω του κυρίου Μάτεση το βιβλίο. Ο κύριος Τρίτσι σας έκανε μία πρόταση για τηλεοπτικό διάλογο. Ποια είναι η δική σας απάντηση? Θα δούμε, μπορεί να γίνει. Αυτό που μου έκανε ο κύριος Τρίτσις είναι να πηγαίνουμε στις συνοικίες μαζί και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ αστείο. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνω, διότι τι, δεν είμαστε συνυποψήφοι. Καθένας έχει τις ιδέες του και πιστεύω ότι να πηγαίναμε μαζί στις συνοικίες να μιλήσουμε στον κόσμο θα ήταν πολύ αστείο. Ήταν σαν να σύστενα τον κύριο Τρίτσις τους Αθηναίους. Θήτια μου στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εξάλλου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, η κυρία Μερκούρη υπογράμμισε: «Εάν έχουμε καιρό, δεν αποκλείω το δημόσιο διάλογο με τον κύριο Τρίτσι. Αλλά να πάμε εγώ και ο κύριος Τρίτσις στις γειτονιές το θεωρώ πράξη υποκρισίας. Εκτός και αν θέλει να τον συστήσω, όπως και στο Τόκιο, θα πρέπει να φροντίσει να γίνει γνωστός μόνος του». Η κυρία Μερκούρη, κατά τη συνάντησή της με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων, αφού εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της για την υγεία των πολιτών, καταδίκασε την επέμβαση των ΜΑΤ στις χωματερές και κάλεσε την κυβέρνηση να βάλει νερό στο κρασί της και να αρχίσει αμέσως διάλογο με τους εργαζόμενους. Η κυρία Μερκούρη είπε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να καταστήσει τυπικό όργανο με αποφασιστικές αρμοδιότητες το Συμβούλιο Δημάρχων Πρωτευουσών της ΕΟΚ και να μεταφέρει την έδρα του. Η κυρία Μερκούρη, που συναντήθηκε με εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, είπε ότι αναλαμβάνει διαρκή και ανυποχώρητο αγώνα ώστε να επιβληθεί η διεξαγωγή αυτών των εκλογών. Η κυρία Μερκούρη όμως τα έβαλε σήμερα με τον κύριο Μάνο, διατυπώνοντας τη διαφωνία της για την ανταλλαγή του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που ανήκει στον Παναθηναϊκό με μια δημόσια έκταση 700 στρεμμάτων που βρίσκεται στο Γουδί. Πριν ακόμα καταλήξουν οι σχετικές συνεννοήσεις που γίνονται, η κυρία Μερκούρη είπε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν μπορεί να διαπραγματεύεται για θέματα που δεν είναι της αρμοδιότητός του και για μια έκταση που ανήκει στους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου. Η υποψήφια Δήμαρχος Αθηναίων, κυρία Μελίνα Μερκούρη, συναντήθηκε σήμερα με το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Η κυρία Μερκούρη αναφέρθηκε στο δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης για να υπογραμμίσει ότι η ματέωση των εκλογών συνιστά συνταγματικό πραξικόπημα και πρόσθεσε ότι ο αγώνας για το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι διαρκής και ανυποχώρητος. Η ΕΑΡ που άρχισε σήμερα τις εργασίες της με εισήγηση του γραμματέα της Φώτη Κουβέλη. Ειδικότερα συζητήθηκαν το θέμα της συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Συνασπισμού στις δημοτικές εκλογές και οι σχέσεις που μπορούν να αναπτυχθούν με εξυγχρονιστικές δυνάμεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για τις συνεργασίες στις δημοτικές εκλογές, ο κ. Κουβέλης είπε: «Η ελληνική αριστερά ουδέποτε επεθύμησε ή επεδίωξε την γενικευμένη προνομιακή συνεργασία με το σημερινό ΠΑΣΟΚ, γενικευμένη ή μη, στις επικείμενες δημοτικές εκλογές. Και ο λόγος είναι απλός. Μια τέτοια ευκαιριακή σύμπλευση αναδεικνύει τις πλέον συντηρητικές και αναχρονιστικές δυνάμεις στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς και αναπαράγει παροχημένα και ταυτόχρονα αποτυχημένα μοντέλα πολιτικής συνεννόησης και πρακτικής, και η παραδοχή αυτή είναι ανεξάρτητη και ξένη προς πρόσωπα κοινούς υποψηφίους. Αισθανόμαστε ωστόσο την ανάγκη να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι και εμείς διολιστήσαμε σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων σχετικά με τους υποψηφίους δημάρχους σε πανελλήνια κλίμακα και συμβάλαμε αντικειμενικά στην αποδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και εξουσιών με την όποια δύναμη και πρωτοβουλία διέθεταν. Συμβάλαμε στην απονεύρωση του αποκεντρωτικού χαρακτήρα των αποφάσεων που αφορούν την αυτοδιοίκηση». Ο κ. Κουβέλης τόνισε ότι η ΕΑΡ θέλει ουσιαστικό διάλογο με αυτούς που θέλουν τον εξυγχρονισμό του σοσιαλιστικού χώρου. Παράλληλα, ο γραμματέας της ΕΑΡ διαφώνησε με την πρόσφατη πρόταση του βουλευτή του ΚΚΕ Μίμη Ανδρουλάκη για την υπογραφή κοινού πορίσματος από το ΠΑΣΟΚ και το Συνασπισμό στις αρχές του νέου έτους. 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΑΡ με δικό τους κείμενο υπογραμμίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ δεν μπορούν να ανανεωθούν
και να απαλλαγούν από την κορυφή της ηγεσίας τους που αποτελεί εμπόδιο στην ανανέωση. Στη συνεργασία Πασόκ Συνασπισμού, λένε, κυριάρχησαν οι πιο συντηρητικές και αναχρονιστικές δυνάμεις τους. Ήταν, αναφέρουν, συνεργασία χωρίς αρχές. Ωστόσο, αυτά τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΑΡ τονίζουν ότι δεν αμφισβητούν τον γραμματέα του κόμματος. Ο κύριος Κουβέλης ανέφερε ότι η συνεργασία Συνασπισμού και ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι πρόκριμα για ευρύτερη και μονιμότερη σύμπραξη και δεν αποτελεί πιλότο της πολιτικής συμμαχιών της αριστεράς. Αν η αριστερά, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουβέλης, δεν απεγκλωβιστεί από τη λογική των άμεσων και βραχυπρόθεσμων λύσεων, δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει τα διέξοδά της. Εμείς, πρόσθεσε, προσβλέπουμε σε συνεργασία με εκείνες τις δυνάμεις που βρίσκονται σήμερα μέσα στο ΠΑΣΟΚ και προσανατολίζονται σε μια εξυγχρονιστική, ευρωπαϊκή και ριζοσπαστική αριστερά. Σε ό,τι αφορά το συνασπισμό, ο κύριος Κουβέλης τόνισε ότι πρέπει να μεγαλώσει και να εμπεδωθεί ως λειτουργικός πολιτικός οργανισμός. 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής κατέθεσαν πρόταση για την πολιτική συμμαχιών της ΕΑΡ και του συνασπισμού, η οποία θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής που θα ολοκληρωθεί αύριο. Σήμερα με επιστολή τους χαρακτηρίζουν οπισθοδρομική τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ συνασπισμού και εμέσως κάνουν λόγο για ψήφο κατά συνείδηση στις δημοτικές εκλογές. Η κριτική όμως δεν περιορίζεται στους 31. Διατυπώθηκε και από τα πλέον επίσημα χείλη του νέου γραμματέως του κόμματος, κ. Φώτη Κουβέλη, που παραδέχθηκε σε ομιλία του ότι η ελληνική αριστερά στις διαβουλεύσεις για τους κοινούς υποψηφίους δημάρχους ενεπλάκησε μια διαδικασία ανταλλαγών. Λεπτομέρειες από το Γιάννη Ευσταθείο. Στην εισήγησή του, ο γραμματέας της ελληνικής αριστεράς, κ. Κουβέλης, επιχείρησε να συνθέσει τις διαφορετικές απόψεις, αφού άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το ασφαλιστικό και γενικότερα για την οικονομική και κοινωνική πολιτική της, για το επίμαχο θέμα των σχέσεων ΠΑΣΟΚ-συνασπισμού, είπε. Μια τέτοια ευκαιριακή σύμπλευση αναδεικνύει τις πλέον συντηρητικές και αναχρονιστικές δυνάμεις στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς και αναπαράγει παροχημένα και ταυτόχρονα αποτυχημένα μοντέλα πολιτικής συνεννόησης και πρακτικής. Ο κ. Κουβέλης δέχτηκε ότι και η ελληνική αριστερά διολύσισε σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων σχετικά με τους υποψηφίους δημάρχους και ενεπλάκησε μια διαδικασία ανταλλαγών. Ζήτησε όμως, παρά τις επιφυλάξεις, όλα τα μέλη του κόμματος να υποστηρίξουν τους κοινούς υποψηφίους δημάρχους. Αιτιολογώντας την πολιτική αυτή που, όπως είπε, είναι συλλογική, ανέφερε. Στοιχείο που συνυπολογίσαμε υπήρξε η ενότητα του συνασπισμού. 31 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστεράς κατέθεσαν συμπληρωματική, όπως είπαν, εισήγηση. Σε αυτή καταγγέλουν το ΠΑΣΟΚ και τον συνασπισμό για άκρητη άρνηση που δεν αποτελεί εναλλακτική προοπτική στην κυβερνητική εξουσία. Ενώ υποστηρίζουν πως η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας να απαλλαγούν από τις ηγεσίες τους αποτελεί εμπόδιο στην πορεία εξυγχρονισμού τους. Καταφέρονται εναντίον της οπισθοδρομικής, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνεργασίας ΠΑΣΟΚ συνασπισμού στις δημοτικές και αναφέρουν ότι ο συνασπισμός έχει εξαντλήσει την προωθητική του δύναμη. Απαντώντας στα 31 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστεράς, ο πρόεδρος της, κ. Κύρκος, είπε πως το κείμενό τους. Ενώ για την κριτική τους προς το συνασπισμό αντέταξε. Ο συνασπισμός είναι το μόνο καράβι επί του οποίου μπορεί η αριστερά να πλέσει. Σήμερα το λόγο. Ο Λεωνίδας Τζεφρόνης εξηγεί. Το κείμενο έρχεται σε αντιπαράθεση με όσους αρκούνται σε μια αριστερά καθυλωμένη στο παρελθόν, στις αναχρονιστικές συνεργασίες και όχι στη συνολική μέχρι τώρα στάση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Ο πρόεδρος της ΕΑΡ, Λεωνίδας Κύρκος, σε σύντομη παρέμβασή του, είπε ότι η συνεργασία ΠΑΣΟΚ συνασπισμού στις δημοτικές εκλογές δεν αποτελεί πρόκριμα για την πολιτική συμμαχία της αριστεράς στο μέλλον. Το πρόγραμμά της για την καταπολέμηση των ναρκωτικών ανέπτυξε σήμερα η υποψηφία δήμαρχος Αθηναίων, κυρία Μελίνα Μερκούρη, σε συγκέντρωση στην πλατεία Εξαρχείων. Η κυρία Μερκούρη είπε ότι η παράταξή της έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί και να αντιμετωπίσει το τραγικό φαινόμενο των ναρκωτικών. Μεταξύ των μέτρων είναι η επέκταση των συμβουλευτικών σταθμών και των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης, η ίδρυση τράπεζας πληροφοριών, η συγκρότηση επιτροπής από εκπροσώπους κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, η δημιουργία κινητών μονάδων ενημέρωσης πρόληψης, που θα είναι ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία, τα οποία θα λειτουργούν και τις νυχτερινές ώρες σε πλατείες και χώρους όπου υπάρχει πρόβλημα ναρκωτικών. Και μαραίνει την προοπτική της
και το μέλλον της. Μεταξύ άλλων, μίλησε για λέσχες νέων που θα αποτελούν χώρους πρόληψης, για κινητές μονάδες που θα προσφέρουν πληροφόρηση και στήριξη στους νέους και τόνισε την αναγκαιότητα να δημιουργηθούν περισσότεροι συμβουλευτικοί σταθμοί και κοινότητες που θα βοηθούν τους χρήστες να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το πού θα βρει χρήματα αρκετά για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, η κυρία Μερκούρη υποστήριξε ότι μπορεί να εξοικονομήσει πολλά χρήματα από ειδικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το κυκλοφοριακό, τις οικιστικές αναπλάσεις και το πράσινο ανακοίνωσε σήμερα η υποψήφια Δήμαρχος Αθηναίων, κυρία Μελίνα Μερκούρη. Στην ειδική διεύθυνση περιβάλλοντος που θα δημιουργηθεί στο Δήμο και στο ειδικό ταμείο για την εξασφάλιση χρημάτων από την ΕΟΚ, θα στηριχθεί η κυρία Μερκούρη για να αντιμετωπίσει τα καθημερινά περιβαλλοντικά προβλήματα της κάθε γειτονιάς. Παράλληλα, η ολοκλήρωση των γραμμών του μετρό, η ανάπτυξη δικτύου τραμ και περιαστικής συγκοινωνίας και η δημιουργία υποδομής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μερικά από τα σχέδια του προγράμματός της για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Για την ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της πρωτεύουσας, η κυρία Μερκούρη ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την αποκατάσταση των παραδοσιακών κτηρίων, την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου. Για το πράσινο τέλος, το πρόγραμμα του Συνδυασμού Αθήνα περιλαμβάνει τη δημιουργία πάρκου στον Ελαιώνα και τη μετατροπή σε πάρκο του στρατοπέδου στο Γουδί και το Ρουφ, καθώς επίσης και την αξιοποίηση των χώρων του ΦΙΞ. Δικαιοσύνης απέναντι από τον κινηματογράφο Ρεξ. Η κυρία Μερκούρη έκανε λόγο για δραστική βελτίωση του περιβάλλοντος, για την εξάλληψη του κυκλοφοριακού χάους, για το πράσινο και τους ελεύθερους χώρους. Περισσότερο όμως από το Θοδωρή Ρουσόπουλο. Νοικοκύρεμα και τάξη για την Αθήνα ήταν το σύνθημα με το οποίο ξεκίνησε τη συνέντευξή της η Μελίνα Μερκούρη. Πώς σκέφτεται να τα υλοποιήσει? Το σχέδιό μας για ένα αξιόπιστο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών περιλαμβάνει 1. Ολοκλήρωση των γραμμών του μετρό. 2. Ανάπτυξη δικτύου τραμ. 3. Μεγάλης κλίμακας πεζοδρομήσεις. 4. Παράκοψη του κέντρου με ανάπτυξη παιδιαστικής συγκοινωνίας, αξιοποίηση των γραμμών του ΟΣΕ. Ειδικότερα για το πράσινο, είπε. Το πράσινο. Το τσιπέντο μας πνίγει. Αυτή η σκληρή πραγματικότητα πρέπει και μπορούμε να την αλλάξουμε. Η κυρία Μερκούρη μίλησε για το όραμά της. Ζούμε την Αθήνα. Αγαπούμε την Αθήνα. Πολλοί την κατέστρεψαν. Μόνο πολλοί μαζί μπορούν να τη σώσουν. Εμείς θα δώσουμε το παρόν κάθε μέρα. Ψηλά το κεφάλι. Η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού κατηγόρησε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στο πρόσωπο του Μιλτιάδη Εύερτ, για τον οποίο ανέφερε. Ζήτησε την ψήφο του ελληνικού λαού για δήμαρχος και μετά έγινε βουλευτής και μετά έγινε υπουργός προεδρίας. Και τώρα ξανά είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Τρίτζη. Μου θυμίζει τον παράξενο ταξιδιώτη, είναι ένα Σύριο. Η παρόν έχει παρελθόν, αξίζει επομένως να έχει και μέλλον. Πιστεύουμε, είπε η υποψήφια δήμαρχος, ότι η Αθήνα σήμερα έχει την ανάγκη όλων μας για να πετύχουμε τη σωτηρία της. Οφείλουμε να συνεργαστούμε όλοι μας, οφείλουμε ακόμα να βρούμε όλα αυτά που μας εμπνέουν και μας ενώνουν. Η κυρία Μερκούρη είπε μεταξύ άλλων. Συλλογικό, αν θέλετε, κέντρο. Έχουμε τους Δήμους μαζί μας και νομίζω και σαν πρόεδρος και μπορούμε να επιβάλλουμε, να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να γίνουν αυτά τα έργα. Είναι δύσκολο, με συγχωρείς να τελειώνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο και το ξέρω από τον εαυτό μου, όταν είσαι κάποιος της κυβέρνησης και θέλεις να κάνεις κάτι, είναι ίσως πιο δύσκολο να το υλοποιείς, γιατί σου λένε περίμενε, τώρα δεν κάνει, υπάρχουν διάφοροι λόγοι, τακτικής κτλ. Η κυρία Μερκούρη όμως αρνήθηκε την πρόσκληση της ΕΤΕΝΑ για τηλεοπτικό διάλογο με τον κύριο Αντώνη Τρίτσι και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται να πάρει μέρος σε μια κοκορομαχία. Η κυρία Μερκούρη απαγόρευσε στους δημοσιογράφους να κάνουν ερωτήσεις παρά μόνο σε ό,τι αφορούσε το πρόγραμμα του συνδυασμού της και χώρισε τις εφημερίδες σε αντιπολιτευόμενες και συμπολιτευόμενες. Από την άλλη πλευρά του λόφου τώρα, το μέρος του προγράμματός της που αφορά στα οικονομικά και θεσμικά θέματα του Δήμου Αθηναίων παρουσίασε σήμερα η υποψηφία Δήμαρχος Αθηναίων, κυρία Μελίνα Μερκούρη. Η κυρία Μερκούρη είπε ότι θα εφαρμόσει στην πράξη την απλή αναλογική και ότι στα όργανα του Δήμου θα εκπροσωπούνται αναλογικώς όλες οι παρατάξεις. Για τα οικονομικά, η κυρία Μερκούρη είπε ότι θα επιδιώξει την αύξηση των πόρων του Δήμου μέσω της αυξήσεως των κονδυλίων που διατίθενται για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και τους θεσμούς συμμετοχής και ελέγχου των πολιτών στη λειτουργία του Δήμου. Ακούμε τη Βάσο Βασιλιάδη.
Το πρότυπο της Εκκλησίας του Δήμου του Περικλή σκοπεύει να αναστήσει η κυρία Μελίνα Μερκούρη, αν εκλεγεί Δήμαρχος Αθηναίων. Στη σύγχρονη Εκκλησία του Δήμου, όπως δήλωσε η ίδια, θα συμμετέχουν εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Προεδρία των 7 Δημοτικών Διαμερισμάτων, εκπρόσωποι κοινωνικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκπρόσωποι των εργαζομένων και άλλοι. Εκεί θα συζητούνται ο ετήσιος προγραμματισμός και ο προϋπολογισμός του Δήμου. Ένα συνδυασμό που πιστεύει στην αυτόνομη τοπική αυτοδιοίκηση, στην αποκέντρωση, δεν μπορεί να θέλει τον ίδιο το Δήμο σύμβολο συγκεντρωτισμού. Η κυρία Μερκούρη είπε ακόμα ότι θα καθιερώσει την ημέρα ελέγχου του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και τα τοπικά δημοψηφίσματα. Θα μεταφέρει αρμοδιότητες στα περιφερειακά όργανα του Δήμου και θα εφαρμόσει την τηλεπληροφορική για την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των δημοτών. Για τα οικονομικά, ανέφερε ότι θα εκπονήσει πενταετές πρόγραμμα με σκοπό την εξυγίανση, την ορθολογική αξιοποίηση και την αύξηση των πόρων του Δήμου. Της Ελληνικής Αριστεράς, κύριος Φώτης Κουβέλης επισκέφθηκε σήμερα την υποψηφία δήμαρχο Μελίνα Μερκούρη και της εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη του κόμματός. Και η προεκλογική δραστηριότητα των υποψηφίων δημάρχων εντείνεται. Στην Αθήνα, η υποψήφια δήμαρχος Μελίνα Μερκούρη συναντήθηκε το μεσημέρι με τον γραμματέα της Ελληνικής Αριστεράς Φώτη Κουβέλη και συζήτησαν για τα προβλήματα της Αθήνας και τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύει να τα αντιμετωπίσει. Εκτός από τη σύμπτωση απόψεων τους, ο κ. Κουβέλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιτυχία του συνδυασμού Αθήνα, τον οποίο, όπως είπε, η Ελληνική Αριστερά όχι μόνο το στηρίζει, αλλά συνέβαλε ενεργά στη διαμόρφωση του προγράμματος. Εκλογές, οι Αθηναίοι έδωσαν καθοριστικό στίγμα όσον αφορά την προτίμησή τους στο πρόσωπο του νέου δημάρχου. Η Μελίνα Μερκούρη προηγείται κατά 6 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες του αντιπάλου της Αντώνη Τρίτσι, σύμφωνα με επίσημη δημοσκόπηση που έκανε για την εφημερίδα Ελευθεροτυπία η εταιρεία ICAP. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ICAP, η Μελίνα Μερκούρη έρχεται πρώτη στην προτίμηση των Αθηναίων με ποσοστό 47%. Ο Αντώνης Τρίτσης υπολείπεται κατά 6 μονάδες και έρχεται δεύτερος με ποσοστό 41%. Ακολουθεί ο υποψήφιος των οικολόγων Μιχάλης Μοδινός με ποσοστό 2%. Οι υπόλοιποι υποψήφοι συγκεντρώνουν 8%, ενώ το 2% των Αθηναίων ψηφίζουν λευκό. Με μία τουλάχιστον ώρα καθυστέρηση άρχισε στις 8:15 το βράδυ η προγραμματισμένη ομιλία της υποψήφιας Δημάρχου της Αθήνας Μελίνα Μερκούρη στο Sporting. Συγκεκριμένα στις 6:30 το απόγευμα κάποιος κακόβουλος φαρσέρ ειδοποίησε την αστυνομία ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο γήπεδο του Sporting. Οι 5.000 και πλέον συγκεντρωμένες γυναίκες που ανέμειναν την κυρία Μερκούρη εκένωσαν με τάξη και ψυχραιμία το γήπεδο και περίμεναν την έρευνα της αστυνομίας που περατώθηκε λίγη ώρα αργότερα. Η Μελίνα Μερκούρη, μιλώντας αργότερα στην συγκέντρωση, έδωσε μία γνώση των μεγάλων αλλά ρεαλιστικών στόχων που διαπνέουν το πρόγραμμα του Συνδυασμού Αθήνα, που αφορούν το περιβάλλον, το νέφος, το κυκλοφοριακό, το πράσινο, την κοινωνική πολιτική και την πολιτιστική πολιτική. Έχουμε, είπε η κυρία Μερκούρη, τις εγγυήσεις για να υλοποιηθεί το πρόγραμμά μας. Κυρίαρχη εγγύηση είναι η συνένεση και η στενή ισότιμη συνεργασία πλατύτερων προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. Πρώτη φορά στην ιστορία του πρώτου Δήμου της χώρας έχουμε μιας τέτοιας ποιότητας συνεργασία αντιπροσωπευτική ενός ευρέως πολιτικού και κοινωνικού φάσματος. Αυτό είπα ανταποκρίνεται και στην γυναική αντίληψη για το μοντέλο άσκησης της εξουσίας, οποιασδήποτε μορφής εξουσίας που πρέπει να στηρίζεται στις αρχές του πλουραλισμού των απόψεων, του διαλόγου, της συνένεσης και του αλληλοέλεγχου. Το ψηφοδέλτιό μας, είπε η κυρία Μερκούρη, έχει πάνω από 30% γυναίκες. Είναι μια καλή αρχή. Εμπιστευόμαστε τις γυναίκες, θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί με τις γυναίκες για να γίνει ο Δήμος της Αθήνας Δήμος όλων των δημοτών του. Από τις αρχές του και από την ίδια του τη σύνθεση, συνέχισε η κυρία Μερκούρη, ο συνδυασμός μας θα στηριχθεί στο μαζικό κίνημα, στους φορείς της γειτονιάς σε οργανώσεις, συλλόγους, ομάδες και πρωτοβουλίες γυναικών και νέων. Απορρίπτουμε την ενός ανδρός, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιας γυναικός, αρχή. Η κυρία Μερκούρη στάθηκε ιδιαίτερα στο σημείο εκείνο του προγράμματος που αφορά την κοινωνική πολιτική, λέγοντας ότι η κοινωνική πολιτική είναι η πεμπτουσία της αποστολής του Δήμου και τόνισε ότι ο συνδυασμός θα παρέμβει στον τομέα της υγείας, δημιουργώντας ιατρικά κέντρα, όσα και τα διαμερίσματα, για προληπτικό έλεγχο, θεραπεία και για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού περιεχομένου και υγιεινής στους δημότες.
Για τον αθλητισμό και την ανάγκη δημιουργίας πολυγυμναστηρίου για να μπορούν οι κάτοικοι να γυμνάζονται στη γειτονιά τους. Για την επιμόρφωση και ειδίκευση των γυναικών, ιδιαίτερα στους τομείς των νέων τεχνολογιών και των ξένων γλωσσών και τη δημιουργία προϋποθέσεων για εργασία σε σύγχρονα επαγγέλματα. Η κυρία Μερκούρη εξήγηλε την καθιέρωση προγραμμάτων στήριξης και κοινωνικής επανένταξης σε ειδικές και ευπαθείς κατηγορίες γυναικών, πολύτεκνες, εγκαταλελειμμένες με παιδιά, άγαμες μητέρες, ξένες μετανάστριες, πρόσφυγες, όπως και την ίδρυση βρεφονιμπιακών παιδικών σταθμών. Κυρία Μερκούρη, πώς εξηγείτε όλο αυτόν τον μπατσουρλισμό που γίνεται εδώ πέρα από την πλευρά του κόσμου, αυτόν τον εκθιασμό θα λέγαμε? Είναι η αγάπη του κόσμου, είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου, είναι μια κάποια ιστορία που διηγούνται οι άνθρωποι και είναι μια ελπίδα, είναι ένα κίνητρο, μια ιδεολογία για μια καινούργια Αθήνα, μια όμορφη Αθήνα, μια Αθήνα που κάθε πολίτης θα συνεισφέρει τη δύναμή του, την καρδιά του, την ψυχή του, τη συμμετοχή του. Γι' αυτό συμμετέχουνε και όταν μιλάω. Γι' αυτό με βοηθάνε όταν μιλάω. Γι' αυτό δεν είμαι ποτέ μόνη. Και γι' αυτό ο λαός με έχει αγκαλιά και τον έχω αγκαλιά. Πώς θα μπορούσατε να χαρακτηρίσετε το τηλεφώνημα αυτό που έλεγε ότι τοποθετήθηκε βόμβα στο χώρο που θα μιλούσατε? Να σας πω, εγώ είμαι συνηθισμένη. Δείχνει μια ένδειξη τρόμου από την πλευρά των αντιπάλων σας. Να σας πω, εγώ είμαι συνηθισμένη σε αυτά και στα χρόνια της δικτατορίας και σε άλλα χρόνια πάντοτε υποτίθεται να βάζουν μία βόμβα. Η μπόμβα βεβαίως είναι κάτι τύπου, δείχνει μία δυσάρεστη γεύση, αλλά το ότι μείνανε όλες οι γυναίκες, όλες οι άντρες και εγώ, και αντί για μπόμπες ρίξαμε λουλούδια. Λίωσε με εκείνο που διέπνεε όλη την ομιλία της. Τη συμμετοχή της γυναίκας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και με την πρόταση για θεσμοθέτηση Δημοτικής Επιτροπής για ίσες ευκαιρίες με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αποφασιστικό χαρακτήρα και εξασφάλιση πόρων. Ζήτησε από τις γυναίκες να ψηφίσουν μία γυναίκα, την πρώτη γυναίκα δήμαρχο αυτής της πόλης. Και κατέληξε λέγοντας: «Ας δοκιμάσουμε. Και είμαι σίγουρη ότι θα πετύχουμε και δεν θα απαγοητεύσουμε κανέναν. Είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε. Και αυτή η νίκη θα είναι δική μας». Αθήνα ψηλά το κεφάλι. Με αυτά τα λόγια, η υποψήφια δήμαρχος του Συνδυασμού Αθήνα, Μελίνα Μερκούρη, εξέφρασε την αισιοδοξία της για την νίκη, την οποία, όπως είπε, αντλεί από την συμμετοχή των δημοτών στις συγκεντρώσεις της στις γειτονιές της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι, η κυρία Μερκούρη επισκέφτηκε την Πλάκα και το Μοναστηράκι. «Να πάρουμε τη ζωή μας και την Αθήνα στα χέρια μας», τόνισε η κυρία Μερκούρη και κάλεσε τους συγκεντρωθέντες Αθηναίους για να δημιουργήσουν ενωμένη μια πόλη ανθρώπινη στην υπηρεσία των κατοίκων της, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με το μεσογειακό χαρακτήρα της και την ανεπανάληπτη ιστορία της. Στο τέλος του δελτίου μας θα παρακολουθήσουμε ολόκληρη, μάλλον εκτενή αποσπάσματα από την ομιλία της κυρίας Μελίνας Μερκούρη στο Sporting. Στο θέατρο Λαμπέτη σε μια φιλική συζήτηση με την υποψήφια δήμαρχο Αθηναίων Μελίνα Μερκούρη. Υπενθυμίζεται ότι από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ εκδόθηκε ανακοίνωση με την οποία το κίνημα εκφράζει τις ευχαριστίες του στη Νέα Δημοκρατία και ειδικότερα στον υποψήφιο δήμαρχο Αθηνών, Αντώνη Τρίτση, για την καθημερινή πολυδάπανη τηλεοπτική διαφήμιση του έργου του ΠΑΣΟΚ στην πρωτεύουσα. Είναι παράλληλα προφανές, τον καθένα επισημαίνει η ανακοίνωση, ότι τέτοια προσπάθεια οικειοποίησης αυτού του αδιαφεσβήτητου έργου του ΠΑΣΟΚ από ένα και μόνο πρόσωπο, μόνο ο κ. Τρίτσης, θα μπορούσε να την αποτολμήσει. Σκέφτηκε η υποψήφια δήμαρχος Μελίνα Μερκούρη, η οποία, όπως είπε στη συνέχεια, βρήκε τον κύριο Παπανδρέου πολύ καλά στην υγεία του. Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκαν ακόμη σήμερα ο Κώστας Λαλιώτης. Η κυρία Μελίνα Μερκούρη είχε στο Sporting περιπέτειες. Η συγκέντρωση γυναικών που είχε προγραμματιστεί εκεί καθυστέρησε. Το γήπεδο εκενώθηκε όταν ένας άγνωστος τηλεφώνησε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα. Η κυρία Μερκούρη μίλησε τελικά και ζήτησε από τις γυναίκες να ψηφίσουν γυναίκα για δήμαρχο Αθηναίων. Λίγο πριν μπει στο γήπεδο, είπε για το επεισόδιο που δημιουργήθηκε. Προσπαθούν να χαλάσουν μια ειρηνική συγκέντρωση. Είναι όλες οι γυναίκες της Αθήνας εδώ πέρα και δεν φοβούνται. Όσο για μένα, είμαι συνηθισμένη σε τέτοια τηλεφωνήματα και σε τέτοιες απόπειρες. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει τίποτα και θα μπω μέσα στο στάδιο.
Με 2 ώρες καθυστέρηση άρχισε χθες το απόγευμα η ομιλία της κυρίας Μελίνας Μερκούρη σε συγκέντρωση γυναικών στο γήπεδο Sporting. Αιτία στάθηκε ένα απειλητικό τηλεφώνημα που προειδοποιούσε για βόμβες στο χώρο της εκδήλωσης. Οι εκκλήσεις των υπευθύνων να εκκοινωθεί ο χώρος άρχισαν στις 7 και 4, ενώ η κυρία Μερκούρη δεν είχε φτάσει ακόμα στο γήπεδο στην προγραμματισμένη για τις 6 εκδήλωση. Η αύξηση της υποψηφίας Δημάρχου Αθηναίων έγινε τελικά λίγο πριν τις 8, μέσα σε επιθυμίες του συγκεντρωμένου κόσμου. Την ίδια ώρα, τα εκπαιδευμένα σκυλιά της ασφάλειας χτένιζαν τον εσωτερικό χώρο για να επιστοποιήσουν ότι πρόκειται τελικά για φάρσα. Η κυρία Μερκούρη στην ομιλία της που ακολούθησε δεν παρέλειψε να σχολιάσει το γεγονός. Στη συνέχεια, η κυρία Μερκούρη αναφέρθηκε στο πρόγραμμά της και είπε ότι ο κεντρικός στόχος του συνδυασμού της είναι η οικολογική, πολεοδομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Αθήνας, ενώ κατέληξε απευθύνοντας μία ερώτηση. Θα νικήσουμε! Ελλάδας, με αποψινή ανακοίνωσή του, προσδίδει πολιτικό νόημα στα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της Κυριακής. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ καλεί τους πολίτες να υπερψηφίσουν τους συνδυασμούς που στηρίζει και συμμετέχει ο συνασπισμός της αριστεράς. Και υπογραμμίζει ότι μια νίκη των συνδυασμών αυτών θα έχει γενικότερη θετική επίδραση στην πολιτική ζωή της χώρας σε μια περίοδο που η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού. Η Μελίνα Μερκούρη συνέχισε την προεκλογική της εκστρατεία με μια επίσκεψη στο Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κοφών. Μίλησε για το πρόγραμμά της για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Σαραντάκου. Δημοτικό θέατρο για κοφάλαλους, αναγνώριση της νοηματικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας των ατόμων που δεν ακούνε και δεν μιλάνε, καθώς και συμμετοχή τους στις λειτουργίες του Δήμου, είναι μερικά από τα μέτρα που θα εφαρμόσει η κυρία Μερκούρη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον εκλεγεί δήμαρχος. Για όλα αυτά μίλησε σήμερα η κυρία Μερκούρη στο Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κοφών και είχε διάλογο μέσω διερμηνέα με παιδιά που η μοίρα του στέρασε τη φωνή και την ακοή. Μετά τη λήξη της επίσκεψης, η υποψήφια δήμαρχος είπε: Κάθε πολίτης να αισθανθεί υπεύθυνος για αυτή την πόλη. Και πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να αισθανθεί σίγουρος ότι κάθε προσπάθειά του δεν θα μείνει μόνο μια ουτοπία, αλλά θα είναι μια πραγματικότητα. Κάθε πολίτης ένας μικρός. Η αντεπίθεση από την πλευρά της κυρίας Μερκούρη εκδηλώθηκε με σκληρή ανακοίνωση με την οποία υποψηφίο του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού ζητεί από τον κύριο Τρίτσι να αποκηρύξει τις ανώνυμες αφήσεις που κυκλοφόρησαν με το σύνθημα «Μελίνα, ποτέ την Κυριακή». Σε άλλο κλίμα όμως δέχθηκε μια επίσκεψη σήμερα στο σπίτι της η κυρία Μερκούρη. Με 2 φιλιά και ένα μπουκέτο λουλούδια στη Μελίνα Μερκούρη, ο πρόεδρος της Διανά Κωστής Στεφανόπουλος, που την επισκέφθηκε σπίτι της, επισφράγησε την υποστήριξη του κόμματός του στην υποψηφιότητά της. Στο σπίτι της Μελίνας ήταν η κάμερα του Mega Channel και ο Γιώργος Σαραντάκος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανανέωσης, Κωστής Στεφανόπουλος, έφτασε στο σπίτι της κυρίας Μερκούρη στις 10 και 4 το πρωί με ένα μπουκέτο λουλούδια. Η υποψήφια δήμαρχος τον υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά, αντιλάγησαν σχετικές φιλοφρονήσεις, ενώ οι κύριοι γεννηματάς και λαλιώτες που ήταν παρόντες αποχώρησαν από το σαλόνι. Είναι και ένα όνειρο που είχα πάντοτε μια συνεργασία με τον κύριο Στεφανόπουλο. Του την είχα ζητήσει επανειλημμένα. Και σήμερα είναι πάρα πολύ συγκινητική στιγμή ότι βρίσκεται εδώ στο σπίτι μου και ότι του κρατάω το χέρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μελίνα μου. Και ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην τον απογοητεύσω ποτέ. Ο κύριος Στεφανόπουλος είπε από την πλευρά του. Είναι ότι η Δημοκρατική Ανανέωση, υποστηρίζοντας την κυρία Μερκούρη, έχει και ένα πολιτικό κριτήριο. Θέλει να εκφράσει την αντίθεσή της προς την πολιτική της κυβερνήσεως. Η υποψήφια δήμαρχος Αθηναίων, κυρία Μελίνα Μερκούρη, συναντήθηκε το πρωί με τον πρόεδρο της Διανά, Κωστή Στεφανόπουλο, ο οποίος δήλωσε ότι με την επίσκεψή του στη Μελίνα Μερκούρη επιβεβαίωσε τη στήριξη που παρέχει το κόμμα του στη Δημοκρατικής Συνεργασίας. Οι μεγάλες χθεσινές συγκεντρώσεις της Μελίνας Μερκούρη στην Αθήνα και του Στέλιου Λογοθέτη στον Πειραιά έστειλαν το μήνυμα της νίκης για τις δυνάμεις που μάχονται για την αναγέννηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και την πραγματική βελτίωση της ζωής στους Δήμους και τις κοινότητες της χώρας. Στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωσή της στο πεδίο του Άρεως, υποψήφια για τη Δημαρχία της Αθήνας, Μελίνα Μερκούρη τόνισε ότι στόχος της είναι να γίνει η Αθήνα η πρώτη πόλη σε έργα υποδομής, κοινωνικού εξοπλισμού και προστασίας του περιβάλλοντος. Πρόεδρο της Δημοκρατικής Ανανέωσης, Κωστής Στεφανόπουλος, συναντήθηκε το μεσημέρι υποψήφια δήμαρχος Αθηναίων Μελίνα Μερκούρη. Μετά τη συνάντηση, ο κύριος Στεφανόπουλος δήλωσε την υποστήριξη του κόμματός του προς το συνδυασμό Αθήνα της κυρίας Μερκούρη, τονίζοντας ότι με την εκλογή αυτή η Δημοκρατική Ανανέωση θέλει να εκφράσει την αντίθεση.